Και μην μου λες εμένα κλείνει να πάει το φτιάνι. Ποτήριγες στο φίλο μας. Πες μακριά τα χέρια του στον αγερμό. Τώρα θα δεις τι πάει να πει με φύση των νεκρών. Δεν είμαστε τίματα για επαγγελία και πώληση. Αλλά για αυτό την πώληση. Κάθε πρωί εξαφανίζουμε τις τάχτες. Την τελευταία στιγμή λοιπόν από το μεθύς των νεκρών, το εκεί αγγελά, την ίσως το πρώτο ο Μύρονας, το γραφείο του, της Ολιάκης, της Μεθύς, γράφει εξηγώντας τους έτσι μεταφραστές που είναι δεν ασχολούνται που είναι, με τα σχολιάκια της Μεθύς, τα πείματά του. Το πρώτο λεπτά, πράγμα ακόμα είναι η πίεση. Την πίεση τη βρίζει παρέα και την αποκαλεί παλιοφιάν, σύνδεση λέξη, όπως παράδειγμα, θα είναι παλιάνθρωπο, παλιά γυναίκα, δεν θα πω παλιό Αντώνη, γιατί που πάει. Κοινώστε με. Κάτι να στείλω στο τελευταίο σχόλιο της οδύνης μας, κάτι επιθυμένος όπως έχουν σύνολο τέλος της σημειώσης, το ειδικό σημειώσης που ήταν συστατικό ειδικό μέλη, τι λέει, όπως και να υποθήκαμε, αλλιώς θα μας αφήνει, όπως και να γραφτήκαμε, αλλιώς θα μας διαβάσει. Δεν ξέρω αν ακούσετε τους στίχους του Πύρωνα, απεγγελμένους όπως να έχω διαφορετικά, και δεν ξέρω αν το διάβασα σωστά το Πύρωνα. Αυτό που θα κάνουμε μόνο για να έχετε τη συνασέρα του πρώτου τελειώνου, θα κάνει περισσότερο κάποια μικρά τμήματα που πήρανε και κάποιοι μεντεσέδες που θα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Το πρώτο κομμάτι θα έχει κάποιες αναφορές κατά κύριο λόγο στην ποιητική του παραγωγή, την σημαντικό του, την παρουσία του χώρου τη μεταπολιτική κρίση, και το δεύτερο θα είναι στο κλινικό του έργο, το απόκεφτο, όταν είναι απόψη ποσότητα, έτσι, ω έργο θα το δείξει, χωρίς κανένα περιθώριο. Τα βιογραφικά του αξέρετε. Γεννιέται το 1932 στην Κρήτα. Πέντε αδέρφια, ο ένας είναι ο Μανώλης Ταμπρίδης, ένας λαμπρός κριτικός, έκανε τον καιρό. Αυτά στελέχη των μαρτυριών, ενός περίπου του 60 και του σημειώσει να το συνεχίζει. Ο άλλος είναι ο Ανδρέας Λεοντάρης, και αυτός ποιητής, έτσι σημαντικός. Σπουδάζει νομική, θα συμμετάσχει, θα δουλέψει στο Δήμο Αθηνών, θα δουλέψει στο Δημοτική Ωρα, θα το κάνω. Ήδη το 1955 υπάρχει στην παρέα των που αργότερα με τα συναστήσεις μαρτυρίες και μετά το 1983 στις σημειώσεις, μαζί με τον Μάρκο του Μέσκο, μαζί με τον Γεράσιμο τον Γιαντόπουλο, μαζί με τον Στέφανο τον Ροζάνη, μαζί με τον Μάριο τον Αρχίδη, μαζί με τη Ρένα τον Ροσέβη, μαζί με ξεχνάω κάποιους, τον Τάσο τον Πορφύρη, έχει κάποιους άνθρωπους. Ένα ίδιο αριθμό, δεν θα κάνω διαφήμιση για την τελευταία χρόνια, δεν γράφω και εγώ σε αυτό. Έτσι κι αλλιώς, όπως έλεγε ο Γεράσιμος μια φορά, για να μάθω πόσο με τις ιστορικούλες και τις κοινικούλες, τον πέντε και τον πήρε ένας από κάπου και του λέει, βρήκα σε ένα περίπτερο, ένα τέτοιο στον σημείο σου και το αγόρασα. Το έτσι, το πόσο τόσο. Πρέπει να γίνει να διπλασιάσουμε τις πωλήσεις. Λοιπόν, σας ελπίζω να μην διπλασιάσουμε τις πωλήσεις στον σημείο σου και να συντάξετε στη θέση. Και την έχουμε στο ποιητικό τώρα. Πρώτη εμφάνιση λοιπόν το 1954 και 2 χρονών με το συλλογή Γενική αίσθηση. Που για την εποχή της μάλλον έκανε αίσθηση. Θα του γράψει ο Βασίλης ο Ρώτας ένα θερμότατο γράμμα και έχει ενδιαφέρον εδώ γιατί ο Ρώτας είναι αυτός που το 29-28 μάλλον πιο μπροστά θα κάνει μια καταδραστική κριτική στο Βελιοδάκη που είναι στο μουσείο μέντορα, στο δάσκαλο, ο ποιητής που θα ήθελε να σκοτώσει το Λεωτάρο Πλούμ, μεταφορικά μιλώντας, ο Λεωτάρο. Και επειδή είχα λίγο σε μεγάλη την εξέλιξη του, αυτός ο μεγάλος που είναι εδώ γιατί ο Ρώτας είναι μεγάλος, είναι εδώ, έτσι, έφτασε από την πορεία του 28 του Γερμανού στον Καριωτάκη, το κλίμα του Γερμανού, μέχρι την θεωρητική σχεδόν υποδοχή των τιμάτων ενό βαθιά καρδιοκτακίζοντο σπίτι όπω ήταν ο Λεωντάκη. Θα γράψει ο Γιώργος Κουτζούλας, την γενική παρουσία, τόσο πίστη καρδιοκτακτικό ποιητή, που έγινε βέβαια και γραμματικό σωμάτιο κατά τα νύχτα του Καριωτάκη. Θα ξέρω, θα πέρανε δύο χρόνια τώρα, που θα διακρίνει ήδη την αρχή στο Λεωντάκη, το οποίο είναι το συστατικό του στοιχείο. Σπαραγμένη ευαισθησία και ο κύριος ιδεισμός που γράφει σε ένα γράμμα. Θα γράψει όπως ο Στουμφάκος, είναι θεωρησιστέμις, ο πρώτος τέτος είναι θεωρησιστέμις, του ιστορικού περίοδου αριστερά, ο Νικηφόρος Μπερδάκης του γράφησης. Θα ακολουθήσει ο 1957 η Ιεροπροστασία και δύο αυτές οι λογίες συνιστούν το πρώτο στάδιο, το πρώτο σκανί θα λέγαμε, γραμμένες βέβαια από μια γραφίδα που σε καμία περίπτωση δεν βρίσκεται στο τελευταίο, όπως έλεγε ο Καπάκης στο μισό του ποιητή. Μια πίστη στρατευμένη, που βλέπει τον εαυτό της ως εργαλείο, ως μαρτυρία, ως κραυγή ενός άφρου κειμένου, ως όπλο μιας άοπλης ψυχής. Τρία μικρά δείγματα και μόνο. Το πρώτο, οι δύο τελευταίες στροφές από το κλίμα σε ρήμα, έμετρο.
Είμαι στο πρόσωπο. Χωρίς τη μοναξιά μου θα ήμουν πιο μόνο. Χωρίς τη σιωπή μου ακόμη πιο βουβό. Αυτό ποτέ μην ξαναρθεί. Είμαι φτωχό. Δεν φτάνει και για σε ο μικρό και απέναντι όλου μου πόνο. Ούτε ένα στέρι μαχνό δεν έχω να σου δώσω. Ούτε ο πεφτάστερο μα δίνει ο ουρανό. Δεν έχω κλείσει την καρδιά. Είμαι φτωχό. Πού να πάω φθινόπωρο στα μάτια να σου δώσω. Και πού ήρθε η στιγμή του κλίμα, όταν η μέρα φώτισε εκατομμύρια θανάτου πάνω στη γη. Εσείς δεν είχατε νιώσει πως σε εποχές μαρτύρων οι ιδέες δεν υπάρχουν. Οι ιδέες ποιήσεις που δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτούς τους χέρους της υπάρχης ποιήσης, θα γράψω λιγότερο, οι ιδέες ποιήσεις που δεν μπορεί να υπάρξει. Και το τελευταίο αυτό δείγμα της πρώτης, του πρώτου σταδίου, περιοδολόγηση είναι λίγο δύσκολη στο σπίτι, γιατί υπάρχει μια εξέλιξη και τα σπέρματα της θα βλέπετε και στα επόμενα, αυτό που είναι απρελούντι στη ζωή. Δεν νομίζω ότι λίγο επικαιρό με την εποχή μας, 54. Όπως και όπως μπορεί να γεννηθεί ο άνθρωπος, μα δεν μπορεί όπως και όπως να πεθάνει. Κράτα καλά την βάρδια για μια ανακατάταξη στις αστέρια και τις θάλασσες, στις πολιτείες και στα δάση και στον ανέμο τα χαμόγελα, μια ανακατάταξη στα μάτια και στα χείλια, στο μόχθο, στη χαρά και στον ανθρώπων της καρδιές. Κράτα καλά την βάρδια σου. Κανείς δεν ξέρει πόσο θα βαστάξει. Ωστόσο, να πάει να φυσήξει μια γατσοκελιά και να λυθούν οι κόμποι των ματιών σου και να λυθούν οι κόμποι των χιλιών σου και να γυρίσει μέσα στο φως η πλώρη του μετόπου σου με τις γαλάζιες φλόγες τα μελίγια σου να γράφουν το όνομα της αγάπης μου. Κράτα καλά την πάθη. Η ζωή είναι κερδισμένη θυσία. Με ευχή σε ευχή σε θα ακολουθήσουν λοιπόν οι συλλογές στο Μίλη του Μεσημερίου του 1959, Ανασύνδεση 62, Κρήτη 68, Ψυχοστασία. Εδώ πια η ποιήση του Λιοντάρη αρχίζει να γίνεται μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, για να μιλήσω τη γλώσσα του, να γίνεται μεγάλη ποιήση. Στοχάζεται πάνω στις ίδιες τις προϋποθέσεις της, συλλαφεί τα όρια της, γίνεται κατάσταση από το γράμμα που εξηφάνναμε και το ονομάσαμε ως άλλωστη ζωή. Όπως θα γράψει στο εξαιρετικά κριτικό και εξαιρετικά γενναιόδορο κείμενό του, το αφιέρωμα των σημειώσεων που κάνει τον Γιάννη Θάλασσα. Γιατί είμαστε το έγκλημα που μας έγινε. Αυτό είναι. Θα γράψω στο ένα από φυλακισμένου στο Δεκέμβρη τη συλλογή του. Δεν θα παρασυντήσω φιλολογικά αυτό. Θα πω θα διαβάσω δύο τρία δύο μάλλον για να εξηγήσω δύο τρία βήματα γραφή που λένε καλύτερα από μένα αυτό που εγώ εδώ θέλω να πω. Όλε τι μοναξιέ τη έζησα, ελπίζοντα και μην ελπίζοντα. Όμω τη μοναξιά τη τέχνη θέλω να την αντέξω. Τα χιλιάδε βάσει όμως η μοναξιά της τέχνης μπορεί να την αντέξει. Μας πόνει πάνω στο βιβλίο τα λόγια που σηκώνουν τις νύχτες σαν αγάλματα και ανάβουν τα φώτα σαν γέννες πτυχές και αρχίζουν να χτυπούν το κεφάλι τους ουρλιάζοντας. Μια της δημιουργίας μόνο ή μήπως είναι το τέλος. Κατάρρευση της πεθάρρευσης της σκέψης. Η ερημιά ανάμεσα σαν επανόρθωτα φθαρμένα σύμβολα και εικόνες που μισούσαν κούφτη και τα σωτήματα. Και να μέρες που δεν σε θερμοκιά. Μέρες που σβήγαινε μαζί στην ίδια πίστη, από τώρα κάτι άλλο ψάχνουν, δεν είναι αυτό. Κάτι άλλο πιο μακριά από την πίστη σου γυρεύουν και ο φόβος μήπως δεν πήραν τίποτα, μα τίποτα από σε μαζί τους πλώνει τη σάρκα σου. Χωρίς το κορμί από την αίσθηση καθώς το νιώθεις πια. Πως άρχισε το τρομερό και απρόσμενο, το πέρασμα της ιστορίας πάνω σου. Και πάμε στην τελική. Φτάσει. Την οποία έχω γίνει, θα λέγαμε. Μόνο για τη λύπηση, ο στίχος είναι ένας στίχος που ο πύραμος το βρήκε σε ένα γράμμα όπως τον Νίκο Σκαμπά, φίλος του Κωστή Παλαμά, τον Παλαμά θα ακούσει. Πρώτα εργάτησε γενιά στο 80, θα σταματήσει να γράφει κομμήτα, θα πάει στην Αλεξάνδρεια και θα γίνει υπέρτιση άπατο εκεί. Ο Σκαμπά γράφει λοιπόν τον Παλαμά, μην ελπίζεις πάρε μου ποίηματα ή άλλο ότι μόνο δια της λύπης είναι η σέτη ποίηση. Μόνο μας τα λύπη. Παίρνει το στίχο ο πύραμος και κάνει ένα από τα πιο ερετικά ποίηματα, το μόνο δια της λύπης στη συλλογή. Το εκπεράτων αργότερα, ένας Ρήμιος, η Γέννηρα, 1996, τα δύο ποιήσεις εκείς, θα μιλήσω πότε γι' αυτό, το έως 2003 και η τελευταία παρουσία του στο ιστορικό σημείο, στη μόνη των άλλων. Τη μόνη των άλλων. Και εμείς είμαστε εγώ δεν θα κάνω στο ιστορικό κάπου. Εγώ όλα αυτά βέβαια δημοσιεύονται όλα πάνε στις σημειώσεις και μετά βγαίνονται στον έρευνα, στην εταιρεία. Εδώ πια η ποιήση δεν είναι μόνο να κρύβονται στις λεγόμενες σύμβασεις, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι τα πλάτα αυτά ταυτόχρονα και μαρτύριο. Εδώ σοβαίνει τυχισμένη διακειμενικότητα, τα λόγια των άνθρωπων δηλαδή,
δίνει μια εξαίρετη τεχνικότητα στη μοναξιά της γραφής. Την λονταρική ποιήση μοιάζει σαν να μιλάει από εκεί που σταματάει στο ρόλο. Υπάρχει ένα πάντα πρόβλημα για μένα τουλάχιστον με την ανθολόγηση. Δύσκολο μπορείς να ανθολογήσεις το πίνο με λονταρί. Το έκανε μια φορά το κείμενο και το περιοδικό το οποίο του κάνανε άλλη φορά. Ήταν πρόβλημα να διαλέξω πράγματα από αυτά. Δεν λέω αν είναι καλός ή κακός. Είναι ποιητής που δεν υπάρχει λίγος, νομίζω, στη γραφή του μας. Θα διαβάσω λοιπόν ένα πίνο μόνο που δείχνει ακριβώς αυτό. Την δοκιμασία των ορίων της σιωπής και τη σιωπή των ορίων. Θα περάσω σε λίγο στο κοινωνικό φιάρο. Διαβάζω λοιπόν τη συλλογή έως, λόγια που λένε αλλά δεν μιλούν, λόγια που είναι λέξεις και συλλαβίζουν το ψυχιακό εαυτό τους. Και κύματα νοήματα σημαίνουν χωρίς ούτε ένα ήχο παράφωνο. Ας μείνουν στην υπηρεσία της γνώσης. Να σβήνουν τα ερωτήματα στον κόσμο, σαν τα αίματα των φωνικών. Τι έχει να κάνουν εμάς. Λέξη είναι τη συγγνώμη, να τη ζητάει και να την παίρνει μόνο το γνωστό. Μέχρι να εξομολογούμε το άγνωστο. Με λόγια που μιλούν αλλά δεν λένε. Λόγια όχι γνώση, αλλά απόγνωση. Ότι την αμαρτία με εγώ που δεν γνώσω. Γι' αυτό και με εκδικείται το ιερό. Και αποκλεισμένο από το μυστήριο τη μετάνοια, τυπώ το μέτωπό μου και στορκώ τι τάχτε των μαλλιών μου στο κατόφλι σου. Διαπαντώ στο μετανόητο σήμερα. Συγχώρεσέ μου το άγνωστο αν μπορεί. Όχι αυτό που ξέρω και δεν είμαι. Αυτό που δεν το ξέρω και είμαι. Και αυτά τα λόγια που μιλούν αλλά δεν λένε, που σε μιλούν και δεν σε λένε. Αυτά λοιπόν σε σχέση, δεν θα παρασυντήσω άλλο σε αυτά, κάνω ένα συλλογικό απολογισμό διαβάζοντας, αν παρατείτε, αντιγράφοντας, ελπίζω να μην είναι στην πόλη, αυτό ένα παλιότερο κείμενο που κλείναμε το αφιέρωμα που κάνουμε το Γεράκι και τους άλλους συντρόφους των σημειώσεων. Το σχετικό που είναι και ένα άλλο έτσι απολογιστικό ποιητική παραγωγή για να περάσω. Ο χρόνο καταλαβαίνει ότι δεν θα μιλάνε για να πούμε του άλλου. Νομίζω λοιπόν, αφήνοντα την άκρη τι μύτερε μεζούρε των εργασών και των μυζών, ή τα νηστέρια νησταλέων, οι οποίοι μπορούν να ανθολόγουν, το έργο του Λεοντάρη είναι σαν μια εντελώ ιδιόρυθμη και ιδιότομη με το δικό τη όρο, δηλαδή απολύτω μοναχική και μοναδική περίπτωση συνολική μεταπολεμική κρίση. Κανονακημένο από μια σου γενερή αρνητική ποιητική διαλεκτική, υποστηριγμένο από ένα βαθύτατο κριτικό στοχασμό, που μέρο του μόνο καταθέτει και τα λιγοστά του δικείου, γραμμένο με στίχου φωνικού όπου ενεργεύουν λέξει με σιγαστήρα, θα το θέλουν να μην είναι προσποίηση, φιλολογία και πώ θα το θέλουν και αυτό. Ενό ανίατα άρρωστο με την ποιήση, που προσποιείται τον ανίατα άρρωστο, ούτε απλώ μεταποίηση. Αλλά ποιήση μαρτύριο και μαρτυρία μαζί, που θέτει ερωτήσει στο απροσδόκητο, στο ανεπάντεχο και στο αναπάντητο. Αλήθεια. Ποιο γνώρισε ποτέ τη μάνα του, παιδί μου. Λόγο που αναδείται νικηφόρο μέσα από την παραδοχή τη ήττα και των ερηπείων. Ρήμε που ούτε κρύβουν, ούτε λένε. Απλώ σημαίνουν. Ακόμα και μέσα από την αυτοδιάψευση την αλήθεια του. Μη λογαριάζει εκείνη τη δεν είναι. Δεν οφείλει καταληκτό με τη ζωή μου. Σπάζοντα τα όρια τη σιωπή και τη σιωπή των ορίων, συνισώντα έτσι μια κορυφαία στιγμή τη κριτική αυτοσυνειδησία τη κριτική λειτουργία. Μια κριτική αυτοσυνειδησία ενό έγκλειστου συγγύηση, χαρακτηρισμό του Κουνταβάθη, που την εξέτησε ισόβια ω ποινή και ω κρίμα, χτίζοντα ταυτόχρονα ένα απολύτω διακριτό και προσωπικό ποιητικό σύμπαν, αφού πρώτα, όπω εγγραφεί το Βαριωτάκι, πρέπει πολύ να διαμορφώθηκε πάνω στου κοινωνικού όρου ύπαρξη τη κλίση. Στους ακάθικους καιρούς της ολοκληρωτικής δημοκρατίας που σφραγίζει τη σημερινή ιστορική φάση της ανθρωπότητας. Τράχη του Λεοντάρη, γραμμένη στο δοκιμό του το 1985, έτσι, και στην κόνταξη που λένε, στους καιρούς της ολοκληρωτικής δημοκρατίας που σφραγίζει τη σημερινή ιστορική φάση της ανθρωπότητας. Που να το πει το σήμερα. Φράση του μορφωτικού προσήματο, το χείμι του Λεοντάρη, το πανάρχιο του 1985. Μια ποιήση κατάθεση τη ύπαρξη, η πιο ακραία και η πιο κέρια όλων των μεταπολέμων, όπω έγραψε ο Δάλλας, ποιήση η οδυνηρή φωνή, η κοινωνική οδύνη, σίγουρη με την ανασφαλειά τη για την ιδιόμενη χρησιμότητα τη αξία τη. Για τη μοίρα του ποιητικού γραφτού, του ανθρώπου τρομάζει, δεν διεκφράζει, τα άλλα δεδομένα, το άγνωστό του, το λένε γραφτό του. Επίσης,
λοιπόν, πρώτο μέρος, θα έκανα το μεγάλο, το έχουμε αναντέχει. Λίγα λόγια του ρουσμιακού του έργου, πώς είναι να είναι τώρα, να κουράζουν και εγώ. Περνάει η ώρα και η βραδιά, το πρώτο μέρο του Ινστιτούτου, να γύρω και το γενικό μου, το πολύ. Ο Λιοντάρης λοιπόν δεν είναι στράτος να μας πει τίποτα. Το 1961 προξενεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και πιο παραγνωσμένες και παραδιαβασμένες της ελληνικής ποιήσης και το δοκίμιο «Την ποιήση της Σίδας» που το δημοσιεύει στο περιοδικό του Μανώλη Νεμοστάκη στην ελληνική. Θα του την πέσει ο ελληνικό ορθοδοξία, ο Κουρνάς και διάφορα. Ήταν μια μας καλά από τον άνθρωπο, έτσι. Θα εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ. Νόμιζα ότι η ποιήση ήταν αφέρον στο γράμμα και στο βίτσι και το χάσανε την τέτοια. Βέβαια η φιλοσοφία του, θα σα διαβάσω με τροφέ και γραμμέ ένα κομμάτι του Δήμου του Λιοντάρη, και από αυτό που πάνω κάτω για τον Όλη, πώ μπορεί να γραφτεί ποιήση μετά από άλλο. Θα διαβάσω το κομμάτι του σχετικό, δεν μιλούσε το συνέδριο ούτε καμιά αριστερά, ούτε με φίλη, ούτε έλεγε γενικά ότι εσεί θα το διαβάσω λίγο το δουλεύει. Παρόλο λοιπόν οι όρε ποιήση θα σκανδάλισε του μειοπικού ή του παραφορικού, θα ακούσε ένα πολιτικού υπερτροφισμού, ή τις τρίποξες τους που κορσέ μια συντοματική συγκυρία, έτσι. Ο χρόνος δικαιώσε μάλλον τον Λιοντάρη. Αφού η αριθμή ποιήση, μόνο σαν ηθμένος λόγος μπορεί να υπάρξει σε μια εποχή, όπως έγραφε η Αντώνη Μπορκάιμερ, η σκέψη μεταμορφώνεται σε εμπόρευμα και η γλώσσα σε μέσο προώθησης του εμπόρευματος αυτού. Ένας ηθμένος λόγος, στο πλαίσιο του οποίου οι όντως ποιητές, το μόνο που θα μπορούσαν να κάνουν, δεν ήταν τίποτα άλλο από το να συνυπογράψουν τους τύπους του Νίκου Χαρού. Ελληνικές Μπλέζ Μπατζανάκη, που είναι στο Λιοντάρι. Η γλώσσα είναι σε μένα κάτι ανάλογο, κάτι βαθιά εκτιμένο. Είναι τα λόγια του πιστού συνειδητοπόρου στα ίδια μοναχικά περιφάρια που είναι η μονοπάτια της κριτικής σκέψης και της αισθαντικής πίσης του Γεράσιμου Νικαδόπουλου. Το 65 εγγράφει τη φράση. Η πίστη δεν μπορεί πια να υπάρχει παρά σε ένα παρατηνόμενο αναχρονισμό. Μια παραφωνία μέσα στην ηλεκτρονική χοροδία των ολοκληρωτισμών. Διαβάζω το κομμάτι ακριβώς και να περάσουμε και στα άλλα. Λέει ότι ο Βίλαμ, χωρίς να το συνδέει με οτιδήποτε, απάντησε στην κείμενο του κοινού στην ελληνική, λέει ότι είναι στο όχι τζόγο και δεν υπάρχει αυτό. Λέει πω η ελπίση τη ως μια ποιήση που πυρήνασε είναι η αίσθηση ότι ο σημερινός άνθρωπος βγαίνει καθημαγμένος από την ήττα, που δεν σημαδεύει αν είσαι μονάχα τον ελληνικό χώρο, αλλά είναι γενικότερα ήττα της ανθρωπότητας του πολιτισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, θα λέω η ποιήση, η πιο σημαντική χρησιμότητα της ποιήσης στο τοπικό είναι η χρηστή. Γιατί αν είχε πολύ χρήση, θα πει σε αυτήν την αυστηρία. Συγγνώμη, μου δεν στέλνει, αλλά πάμε. Η δεύτερη μελέτη είναι το κουταβάκι των έγκλειστο, και τις πιο εξαιρετικές. Διαβάζουμε μικρό κομμάτι, απέναντι στην αντίληψη ότι η ποιήση είναι δόξα, χαρά, όλη αυτή του ρομαντικού ρε τέλος πάντων. Αφουσιοπάται λέει ο Δοβίρονας, ένα κομμάτι διαβάζω, και συσκοτίζεται συστηματικά κατά μήκο σχετίζεται με την ποιήση νόσημα, κατά δίκη πάθημα του ανθρώπου. Άνθρωποι χωρί τη σφραγή τα καλή νόση ιδιαίτερου προορισμού, άνθρωποι που δεν ήθελαν να είναι και δεν αισθάνονται τίποτα άλλο παρά άνθρωποι, άδωλοι θαμώνε τη ποιήση, όπω και κάθε άλλη ανθρώπινη έκφραση, βρίσκονται κάποτε σε μια κρίσιμη ώρα που του αποκαλύπτεται έξαφνα ότι ανυποψίε, τα διόρευτα, ανεπαισθήτω, παγιδεύτηκαν και έχουν προβληθεί, προσβληθεί ανίδα από την ποιήση. Θα κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα πολύ προσωπική και ποιητική. Είναι επανάγνωστο στο περιοδικό και το θεωρώ ένα από τα σημαντικότερα κείμενα τη ελληνική κριτική. Κατά τι σημειώσει, δεν είναι πολύ αυτέ, αλλά είναι κείμενο βόμβα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Για να λοιπόν το τέλο, θα μιλήσω μετά κλείνω από την κουράγιο που είναι και το χαμόγελο τη εκκλησία. Τελειώνω λοιπόν στο κείμενο για το περιοδικό. Όλε οι λογοτεχνίε εκδικούνται τα βλάσιμα παιδιά του κάθε μία με τον τρόπο. Η γονική λογοτεχνία καθόλου έβρωστη. Ανηλική και υποφορμιστική, επιβιώνουν ακόμα μέχρι σήμερα κατά του ίδιου ακριβώ κοινωνικού όρου ύπαρξη, που διάγραψε ο Καλλιθάκη, επαιτία τη αναγνώριση, έπαθλα και βραβεία, γίνουν ικανοποιημένε μεταφράσει, εκδόσει απάντων, προθανάτιε και μεταθανάτιε, ανθρωπολογίε κλπ. Δεν φαίνεται ικανή για μια σοβαρή εκδίκηση στην πρόκληση του Καλλιθάκη. Μόνο στου μηχανισμού τη ήταν διαδοχή να τον εντάξει, δηλαδή να τον αφανίσει θετικά ή αρνητικά στο σύστημα των αξιών τη. Του έδωσαν τέσσερι ανθρωπολογίε. Με σελίδε που μοιάζουν να θέλουν να ξεκολλήσουν και να φύγουν. Που κάνουν διαλέξει, ότι τελικά δεν γίνεται τίποτα γι' αυτό. Θέλουν ακόμα να του στήσουν και πρωτομήμα, να το μάγνα ο ασφαλό αραγή. Ή δημιουργούν στο πλάσμα, το πλάσμα του καλλιοντακισμού για να το σαβανώσουν μέσα σε αυτό. Αλλά ο καλλιοντακισμό δεν υπήρξε ποτέ. Είναι το πιο ανύπαρκτο μυθολογικό τέρα στην ελληνική ποιήση. Επιχειρούν αισθητικέ και φιλοσοφικέ τοποθετήσει του χωρί αισθητική και χωρί φιλοσοφία.
μου στα πιο εγκυρακτικά κείμενα που γράφτηκαν ποτέ για Έλληνα ποιητή, δηλαδή τα κείμενα Αράστου, Άγρα, δεν σβήνει. Τότε δεν το πετούν στην κατανάλωση, συνδέοντάς τον με τις ασημαντότητες της νοαντιστασιακής κονφορμιστικής αμφισβήτησης. Θα ξέρετε για ποια μιλάει, με δίψα του κόσμου για τις πηγές μήνες. Με δίψα του κόσμου για τις πηγές γίνεται όλο και εντονότερο. Δεν μένει παρά ο μηχανισμός της απόθεσης, γιατί η ωραία μας κίνηση πρέπει να ζήσει και να προκόψει. Και δεν αντέχει αυτόχειρες και βλάσιμους. Είναι βέβαια και απόσταση μια μορφή ένταξη. Όμως κάθε φορά που η ελληνική ποιήση, και τελειώθηκα, όμως κάθε φορά που η ελληνική ποιήση απελπίζεται, δηλαδή κάθε φορά που γίνεται ποιήση, ο Καλλιωτάκης είναι εξαρτητικά πάρα. Και ένα τελευταίο και αμέσως μετά με πείμα διαβάζω για κλείνω, για να δείτε ακριβώς το έργος του κοινού του 1975, τότε που γίνανε παιδινού του Νατουσέρ, τελευταία ανάλυση, ένα τρομερά ενδιαφέρον τρόπο έτσι. Θα προβληθεί, λέει λοιπόν, το κείμενο είναι πραγματικό υπέρνη. Μιλάει πρώτα για τον Αθημίδη των Διαμεμένων, με το Κομοπασό, τότε που μας στείλει. Θα προβληθεί σίγουρα η αντιταχύπεδη του έργου. Είναι συναντήσει. Θα προβληθεί σίγουρα η αντίρρηση, πως είτε το θέλει κανείς είτε όχι, η όποια στάση του σε τελευταία ανάλυση δεν είναι και αυτή παρά συμμετοχή, δηλαδή ένταξη στο πνευματικό υπέρνη. Είναι φασίγνωστη αυτή η ιστορική παρατήρηση. Αλλά δεν ενδιαφέρει η τελευταία ανάλυση. Αν αδειάσει ο άνθρωπος από τις αντινομίες του, τη μοναξιά του και τον καημό της ελευθερίας, να απομένει παρά ένα σκιάχτο. Η τελευταία ανάλυση της ανάλυσης είναι δόγμα της ανελευθερίας. Ο ολοκληρωτισμός είναι πυρηνικής χάση. Θάλαμος αερίων, απόλυτη επανθρωπίου. Ενδιαφέρει το δικαίωμα της αντινομίας. Να υπάρχουν και να μην υπάρχουν. Ενδιαφέρει το δικαίωμα να μην μετατρέψουμε το προσωπικό μας χάος σε τάξη, αναγνωρίζοντας το ίδιο δικαίωμα σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι ίσως και το σώμα. Το πλήσω λοιπόν με ένα πίνο από την Ελληνική Αδμηρά για να χρησιμοποιηθεί και σαν μέντε σέστα τα σάπη θα πει ο Φώτης. Είναι τα ίδια τα λόγια, τα δικά του λόγια που τον αποχαιρέτησε την 8 Αυγούστου 2014 στον Πρωταφύλλο τη Αγγελική. Πίνο λοιπόν από την Ελληνική Αδμηρά. Τώρα που δεν μπορώ παρά να μην θυμάμαι μόνο, ξέρω. Δεν μου θυμάσαι. Τίποτα δεν ήταν. Αλλιώς έγινε να μπορεί. Η μερτυλή μας αυτής, τι είπε εκφυγές της συγκαλύψης σε λόγια, σε γραφτά και σε βερσίματα. Αλλά πώς να τα πω και φαντασίες, καμώματα όλα αυτά, και τα σημάδια και τα ερήπια, τις φαντασίες και αυτά. Δεν γίνεται. Πώς να αναιρέσω μια κατάσταση, πώς να διευκρινίσω μια ζωή. Το υπομένο με εκδικείται. Και αν ξυπνίες το μένει πάντα το υπαρκτό. Σίγουρα κάτι μου διαφέρει, κάτι που λάθος το έζησε και λάθος με έζησε. Κι όλοι σκοτεινιάζει, γύρω μου. Κι όλοι σκοτεινιάζει. Τι ώρα να είναι, νοχλητικό παγκοσμίω. Και βρίσκεσαι εδώ στο poetry bar της αλληλεργίας ανάμεσα σε ανθρώπους που σ' αγαπάνε εσένα, το λόγο σου και την ελίγη τη σιωπή της πίστης σου. Καλή νύχτα, γύρω μου. Και εσύ είσαι στην Ισαγγέννη. Ευχαριστώ. Η ποίηση ως αντεστραμμένη θεολογία. Πολλά χρόνια πριν. Παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο θρησκειολογικό σεμινάριο που κάναμε τότε το 1998. Δημοσιεύτηκε ένα χρόνο μετά στο Πλανόδιο, το περιοδικό Πλανόδιο. Και σήμερα βρίσκεται στο βιβλίο μου η εσωτερική εξορία, που είναι αφιερωμένο στον τύπο του περιοδικού σημειώσεις. Περιέχει δηλαδή όλα τα κείμενα που έχω γράψει για τα μέλη των σημειώσεων. Εστιάζει στην ποιητική συλλογή του Βίρονα «Αγή Αλμυρά», αλλά κάνει και μία επισκόπηση του συνολικού τμήματος. Το «Αγή Αλμυρά», λοιπόν, που κυκλοφόρησε το 1996, θεωρώ η οριμότερη ποιητική συλλογή του Βίρονα Λεοντάρη, αποτελείται από 4 μέρη, τα 3 πρώτα είχαν δημοσιευτεί στο περιοδικό σημειώσεις, το πρώτο των οποίων, που φέρει τον ενηγματικό τίτλο «Άναγκερ», εκτινήσεται εξ ολοκλήρου στη βάση μιας βιβλικής μεταφοράς και ανοίγει με ένα ποίημα που ονομάζεται «Επιστροφή». Την τρίτη μέρα προς το Σούλου, που φάνηκαν κάτω τα καλύβια και γύρω τα μαντριά, ο ήλιος βάλτωνε στον κάμπο, όλη η ζωή κατάφαση ξανά και πάλι από την αρχή.
Εκείνος που επιστρέφει εδώ είναι ο Αβραάμ από τον τόπο της Θυσία. Αν ρίξουμε μια ματιά στους τίτλους που περιέχουν τις προηγούμενες συλλογές του Λεοντάρη, ιδίως τις πρώτες, θα διαπιστώσουμε ότι το μοτίβο της επιστροφής είναι κάτι παραπάνω από οικείο στον ποιητή. Ο γυρισμός των εξορίστων, η γενική αίσθηση, ο γυρισμός, τίτλος. Το αίμα της άνοιξης, τρίτο μέρος από την προστασία του 57. Η επιστροφή των πολεμιστών, θα την ομίζουν του Μεσημεριού 1959 κλπ. Η εικονοποιία της επιστροφής φωτίζει κανονικά μια συμπαραδήλωση επώδυνης ορίμανσης, ωστόσο θα έλεγε κανείς ότι ο ποιητής ξεκινάει από την επιστροφή. Γεννημένος το 1932 στην Κρήτα, όπου ο πατέρας του υπηρετούσε ως δημόσιος υπάλληλος, τελευταίο παιδί από τα 5 παιδιά μιας αριστερής οικογένειας από τη Σάμο, δημοσιεύει την πρώτη του συλλογή στα 22 του χρόνια. Γι' αυτό όμως είναι ήδη πολύ αργά. Το τέλος του εμφυλίου, μέσα στο οποίο ανδρώνεται και το αίμα των νικημένων που λέει άθλημα, σηματοδοτούν το ανέκλητο τέλος όχι μόνο μιας εποχής, αλλά και όλων των οραμάτων και των ελπίδων που στήχησαν την εφηβεία του. Στην τρίτη συλλογή αναπλάθηκε αυτή την τζακισμένη αρχή. Δεν ήρθαμε στην τύχη εδώ, μες στη σπαρακτική ακαταστασία του κόσμου. Άνεμοι σύντροφοι μας άπλωσαν το χέρι, ήλιοι μας προσυνήθισαν, ιδανικά τραντάξανε και μας την πόρτα, όμως αργήσαμε. Η ζωή δεν μας περίμενε. Όταν ανοίξαμε, τα χνάρια από αίμα είχαν θολώσει. Πριν ξεκινήσουμε, βουλιάξαμε σε αποχαιρετισμούς. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν, ήδη στα 22 του χρόνια, η ποίησή τους φραγίζεται από μια ζωφερή εσχατολογική ατμόσφαιρα. Γιατί ήρθε η τελευταία πια εποχή για αυτά τα χέρια που δεν πιάνουν, η τελευταία εποχή για αυτά τα μάτια που δεν βλέπουν, για το γέλιο που δεν γελάει και για το πλάνο που δεν κλαίει, για τους νεκρούς που δεν επέθαναν και για τους ζωντανούς που δεν εζήσαν, έφτασε η τελευταία πια εποχή. Εσχατολογική ατμόσφαιρα μιας ανίποτης φρίκης, όπου ακόμα και οι νεκροί δεν μπορούν να αναπαυθούν στο θάνατό τους. Εδώ λοιπόν, από την πρώτη στιγμή, αναγνωρίζουμε το υπαρξιακό μοτίβο που είναι η ταυτότητα αυτής της ποιήσης, οδηγώντας την σε ένα μακάβριο διάλογο με το φυσικό της τρόπο, δηλαδή τον Λεοντάρη. Γιατί ο Λεοντάρης είναι ένας καλλιοτακικός. Στη συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων του με τίτλο «Ψυχοστασία» του 1983, παρουσιάζονται για πρώτη φορά και ορισμένα δημοσίευτα πολύ νεανικά του ποιήματα, πράγμα που μας δίνει την ευκαιρία να εκτιμήσουμε τι χρωστάει στον Καριωτάκη και δευτερευόντως βέβαια σε όλη τη λεγόμενη γενιά του 20, το Φιλίρα, τον Βάρναλη, τον Καβάρνη. Και όχι μόνο. Έμετρη στιχουργική με ασταθή ομοιοκαταληξία, παράδοξα κοψίματα των στίχων, σκόπιμα διαταραγμένη προσωπία, μια οδυνηρή και σαρκαστική ταυτόχρονα αίσθηση του παραδόξου, όλη η καριωτακική κληρονομιά που δεν κρύβεται άλλωστε ούτε στο έργο του είναι από νωρίς πάντως. Δείτε για παράδειγμα τον οξύ καλλιοτακικό απόϊκο των στίχων, το πρώην είναι πολύ. Μη κλαις, μου σκεύει ανάμνηση, σκουριάζει πόρτα. Στις 17 πτυχές του ανέμου μας γυρεύουν τα πεθαμένα καλοκαίρια και σαλεύουν παράξενα στην κίνη μας τα χώρια. Ή, ακόμη πιο έντονα, τράψαμε για ό,τι χάσαμε. Ήμασταν άνθρωποι πολλοί. Άνθρωποι ως την τελευταία αιμόπτυση της Δύσης. Άνθρωποι να προσμένουμε στο μόλο που δεν θα γυρίσει. Άνθρωποι να ποθούμε αυτό που ψέμαθε να μας ποθεί. Βεβαίως η πολιτική στράτευση άφησε τα ίχνη της, ευαντάγνωστα ακόμη και σε αυτό τον πρώιμο Λεοντάρη, ο οποίος στιγμές μοιάζει να μην φοβάται τη ρητορία. Θα βρούμε κομμουνιστικά πεαγγίσματα όπως το παρακάτω, να αλλάζει βάρδια πόνος με τα στέρη. Γίνεται απλά των στοχασμών μας η ροή. Δώσ' μου το χέρι σου αδελφέ, δώσ' μου το χέρι. Σιωπηλά θριαμβικά να στρίβει ζωή για τη ζωή. Ωστόσο η αισιοδοξία είναι ξένο σώμα σε αυτή την ποιήση, ποτέ δεν θα αποτελέσει οργανικό μέσο της. Η εμπειρία της αριστεράς, όπως είπαμε, δεν είναι για το Λεοντάρη μόνο και προπάντων η εμπειρία μιας συντριβής. Δεν είναι μόνο ότι η Επανάσταση νικήθηκε, ότι οι άνθρωποι που ενσάρκωσαν το μεθύσι της αγάπης και του αγώνα για τον έθιμο ποιητή έγιναν βορρά των τζακαλιών
και με τα κεφάλια τους έπαιζαν τα παιδιά στις πλατείες, ούτε μόνο τα δεινά της οικογένειάς του και ο μεγαλύτερη αδελφή στη Μακρόνησο, ο μεγάλος φόβος που σκέπαζε τις ημέρες όλες. Είναι κάτι ακόμα περισσότερο. Ότι οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι που στείλονταν στον τοίχο ή που εξορίζονταν, όπως τα αδέρφια του Βίρονα Λιοντάρη, τροτσκιστές, αποκλίνοντας από την ιαμική γραμμή, ήταν οι ίδιοι εκείνοι που είχαν προγραφεί, συκοφαντηθεί και κάποτε δολοφονηθεί από τους ίδιους τους συντρόφους. Η Επανάσταση κακοφόρμησε από τα μέσα πριν ακόμα ηττηθεί και αυτή η ήττα ήταν μια ήττα βάστα. Μια ήττα που δεν μπορούσε να αφήσει ανέλυκτη την ίδια την ουσία του ανθρώπου. Γιατί ήταν η ουσία του ανθρώπου και όχι απλώς ένα πολιτικό όραμα που σάπιζε τώρα. Ο ποιητής θα μιλήσει πολύ για ήττα και έξω από το ποιητικό του έργο. Μία πλευρά του Βίρονα Λεοντάρη, αδιαχώριστη από την ποιητική του στόχευση, όπως μας είπε ο Βασίλης, είναι η κριτική του δοκιμιογραφία. Είναι εκείνος που σε μια σειρά από εξαιρετικά χέρια δοκίμια, όπως η ιδεολογία της μεταπολεμικής ελληνικής ποιήσης, η ανολοκλήρωτη ποιητική λειτουργία, η ποιήση της ήττας, Καβάφης ο Έγινης το Σκιάδο, φώτισε όσο ελάχιστη τη σύγχρονη ποιητική πραγματικότητα στο φως των αληθινών υλικών και ιστορικών συνθήκων που τη διαμορφώνουν. Και σε αυτούς τους ελάχιστους πρέπει να συγκαταλέγονται, το ξαναλέω, ο μεγαλύτερος αδερφός του Βίρονα, ο Μανώλης Λαμπρίδης, το Λαμπρίδης είναι ψευδώνυμο, ο οποίος από μια διεθνιστική μαρξιστική σκοπιά ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε στη δεκαετία του 50 τη φτώχεια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού και την αθλειότητα της σταλινικής κριτικής, καθώς και ο Γεράσιμος Λυκιανδόπουλος, από κοινού με τον οποίο και με κάποιους νεότερους ποιητές και δοκιμιογράφους θα συγκροτήσει ο ποιητής ένα πυρήνα που θα εμψυχώσει μια σειρά από περιοδικά ποιήση και κριτικής από τις μαρτυρίες των αρχών της δεκαετίας του 60 μέχρι τις σημειώσεις της μεταπολιτευτικής περίοδου. Σκόπευα να διαβάσω εδώ ένα κομμάτι το δοκίμιό του για την ποιήση της ήττας, όπως το είπε ο Βασίλης και με απελευθερώνει να το καθήκον. Συνεχίζω λοιπόν με την ποιήσή του. Διαπιστώνουμε λοιπόν έτσι με την απαρασάδεκτη ακρίβεια της όρεμης εντύπωσης το τραγικό βίωμα που στοιχιώνει από αρχής την ποιήση του Βίρονα Λεοντάρη. Κυριολεκτικά η ποιήση αυτή γεννιέται σαν αναμέτρηση με το τρομερό από την πρώτη στιγμή της συμβίωσης. Η βαρβαλική στροφή που ανοίγει τη δεύτερη ποιητική συλλογή του Βίρονα Λεοντάρη λέει: «Δεν ήλπιζα ποτέ μου πια με στάγια συντρίμια να ξανατραγουδήσω για τις μέρες μου φλιχτές. Κι μπόχα τους μου ανέβαζε στα δόντια τη βλαστήμια, όπως τραγούδησα ξανά σε τι θα σας λες». Πάνω σε αυτή την αιχμή αυτού του δίκοπου όμως είναι που ισορροπεί η ποιήση, που είναι ακόμα δυνατή στα πρώτα βήματα του ποιητή. Γιατί ο Βίρονας Λεοντάρης γνωρίζει καλά από νωρίς ότι τις εποχές μαρτύρων ποιητές δεν υπάρχουν. Βρίσκεται εν ολίγης σε φωνική αντιμαχία με την ίδια την ποιήση. Αυτή η αντιμαχία εξάλλου ερμηνεύει και ένα μορφικό της χαρακτηριστικό, επίσης από νωρίς προγειωμένο. Θα έλεγα μια ισχυρή ποιητή του, μια ισχυρή ροπή του ποιητή προς τον στοχασμό, προς την έκφραση σκέψεων και διανοημάτων, που είναι ένα στοιχείο σαφώς αντιποιητικό και υπονομεύει τη λυρική ουσία, δίνοντας την ποιητική κατασκευή συχνά μια ρητιώδη όψη. Βεβαίως θα μπορούσε να μιλήσει κανείς και στο μεταγενέστερο έργο ακόμα περισσότερο για μια σεφερική επιρροή, η καλύτερη ατμόσφαιρα, πέρα από τις διάκριτες πρώιμες επιδράσεις των αφέρων. Ο Σεφέρης δεν ήταν άλλος, το κούρεψε στο μυθιστόρημα που θα μπορέσουμε να πεθάνουμε κανονικά. Ωστόσο το διανοητικό στοιχείο στο Λεοντάρη δεν είναι απλώς η λεπτή μελαγχολική στοχαστική διάθεση του Σεφέρη, ούτε και συμφιλιώνεται αρμονικά με τα μουσικά στοιχεία του ποίηματος. Ούτε από την άλλη μεριά μπορεί αυτό να εξηγηθεί ως απλή ποιητική ευαισθητότητα, γιατί ο Λεοντάρης έχει δείξει από νωρίς πόσο βαθιά βιωματικός μπορεί να είναι ως ποιητής, αλλά και την ομολογουμένως μεγάλη εμβέλεια των ποιητικών του καναπίου. Δίχως άλλο, το στοιχείο αυτό έχει κάτι το σκόπιμο, μου, το προμελετημένο, και δεν μπορεί να εξηγηθεί παρά ως μορφική αποκριστάλλωση της εχθρότητας που τρέφει ο ποιητής για την ίδια την ποιήση, την οποία βεβαίως την ίδια στιγμή προσφέρει. Αφήνοντας πίσω και καθιάζοντας συνειδητά όλες τις συνεργικές του ελπίδες,
Ο ποιητής προχωρεί λοιπόν στην οριμότητα περιγράφοντας ένα εφιαλτικό τοπίο μέσα στο οποίο πρέπει κατά ανάγκη να κατοικήσει έναν κόσμο φίλη. Έλεος δεν έχει τούτο το φεγγάρι. Απλώνει, απλώνει αδιάκοπα το δέρμα του καλοκαιριού. Πίζει τον ουρανό, πίζει τον άνεμο, καιρώνει την καρδιά και τις χαραματιές της τίμησης και τα σκιαγμένα πρόσωπα ψηλά στις κολυμπίες του. Θα γράψει στην τέταρτη συλλογή την ανασύνδεση του Αξιταλίου. Και λίγο πιο κάτω στο ίδιο έργο. Ναι, μα ποιος λέει πως η ζωή κυλάει σαν ποτάμι. Άλλη πανάρχη πλάνη τούτη των ανθρώπων. Η ζωή προχωρεί με σφαντασμούς, κάθε της βήμα εξάρθρος. Το έργο κατεβαίνει αργά-αργά στα βάθη μιας σκληρής αμετάκλητης μελαγχολίας, με τη ματέωση και τον αυτοσαρκασμό, και εκεί θα βρει τελικά τη σταθερότητα, το σταθερότερο υπαρξιακό του κυρίου. Ξέρετε το στίχο που θα σας διαβάσω, τον έχετε ακούσει ίσως σαν τραγούδι, μελοποιημένο από το σπανό. Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι. Κι όσα για σένα είχε ελπίσει, έχουν τώρα πια ορασπίσει. Σκιά ήταν ότι για ζωή αγαπήθη. Ποτάμι που είχε απομείνει ξερή κύκλη. Πώς να έχεις έτσι ξεστρατήσει. Σου άξιζε εσένα λόγια. Γράφει στην ομίχλη του μεσημεριού. Όπου μεταξύ άλλων βλέπουμε και πώς συνεργάζονται μέσα στην ίδια πληκτική μονάδα ο Σεφέρης, ιδίως το σκιά ήταν κλπ. Με τον Καβάφη, ο τελευταίος στίχος. Και στην ανασύνδεση, στο πικράσαν καστικό πλούτον κλαμπ, θα γράψει, κάνε να πάψει αυτού τη μουσική. Φτάνει πια τάγριο ξεδαρμάτης, φτάνει. Τι έρχεσαι πάλι αφού έχεις πια πεθάνει. Και βάζεις με μανία τρελή τους δίσκους που αγαπούσαμε παλιά. Δίσκοι που γίνανε πια κοιλίδες αίμα. Δίσκοι που γίνανε πλατείες αίμα. Μάθα αυτά πάνω τους κομιά. Βλέπουμε και πάλι εδώ την αιμονή του ποιητή στον αδύνατο θάνατο, στην κολλασμένη επιστροφή του ήδη νεκρού που παρά ταύτα δεν μπορεί να πεθάνει, στην οποία θα βυθιστεί ολοκληρωτικά μαζί του κι εμείς του συνήθου. Στην Κρήτη του 1968 θα ξαναβρούμε στο ποίημα Βαρύ Καλοκαίρι τον αναπάντεχο καρδιοτακικό στίχο που ακούμε έναν απόϊχο που είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένοι στη θάνη του καρδιοτάκη. Μέσα σε καλούπια ζούμε, σε εκμαγεία κολλάμε, λιωμένες σάρκες, όνειρα και στήσεις. Έχουν φθαρεί όλοι οι τρόποι να αγαπάμε, γραφές και αφές έχουν ξεκτήσει. Αν είμαστε έτσι αντιγραφές επαναλήψεις μιας αιώνιας μοίρας, δευτεριά τι να είναι, ποιο πάθος που επιτέλους θα συντρίψει την αιωνιότητα, ποιο να είναι. Η αιωνιότητα στο βήρωμα Λεοντάρι σημαίνει εντισμός και φάμος που. Η ιστορία είναι εχμάλωτη της μοίρας και ακυρώνεται θεωρητικά. Πάλι τι θα. Το ότι μπροστά στα μάτια του ξεδιπλώνεται η ειρηνική επανάσταση του 60, την ίδια στιγμή που ο ίδιος κατασταλάζει την πικρή του οριμότητα, είναι κάτι που δεν μπορεί να πτερώσει αληθινά την ελπίδα, γιατί γνωρίζει εκ των προτέρων το τέλος. Ίδιο με εκείνο της άλλης μεγάλης επανάστασης, που ο ίδιος πρόλαβε να ζήσει στους τελευταίους επιθανάτιους σπασμούς. Το χίπης, 1968 κλείνει έτσι. Με μια αναπάντηχη γεύση ελευθερίας εμπισταθήκαμε. Με μια βουκιά ψωμί, με βόμβες αυτοσχέδιες και αντισυλληπτικά. Κι ας ξέραμε πως πάλι τελικά η θυρολίγια στη φύλλα και στα θυραντέρα. Ένα στοιχείο που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σε αυτή την ποίηση και πρέπει να το αποδώσουμε μια ξεχωριστή σημασία είναι ότι ο Δήλωμας Λεοντάρης είναι ένας αντιμεταφυσικός ποιητής. Σαρκάζει τις υψηλές και άσαρκες αφαιρέσεις και είναι από την αρχή με το μέρος της απτής ηλικής και συνεχιμένης ζωής. Ο πόνος, η συντριβή και η ματέωση είναι φόνος του άμεσου και ματέωση ηλική, όχι αφηρημένος μεταφυσικός τρόπος. Όπως λέει σε έναν θαυμάσιο στίχο, γιατί δεν είναι τάγνωστο που μας τσακίζει, μα το φρικτό γνωστό που πρίζεται τριγύρω και μας πνίγει, σαπίζοντας ατέλειωτα ως το άπειρο. Και αργότερα στο μόνο δια της λύπης, 1976, ηρωνεύεται κάθε ιδέα περί ψυχής και σωτηρίας,
μαζί με όλο τον αντεστραμμένο ρομαντικό αιωσφορισμό, όπως τον αποτύπωσε ο Σολωμός στους δαιμονικούς τύπους του Λάντζε. Εκεί λέει ο Σολωμός, αν θυμάστε, ο κόλας, πιστεύω, είναι την αυξάνη και όλο φλογοφολάει στα φωτικά μου. Και ο Λοντάρης απαντά, έσωσα την ψυχή μου, ποιο το νόημα, τι να το κάνω το ξερό ετούτο θρόισμα. Κόλας, δεν πιστεύω ότι δεν είναι, και ούτε φλογοφολάει στα φωτικά μου. Για την ακρίβεια, ο Λεοντάρης γνωρίζει μια κόλαση όσο κανένας άλλος, αλλά αυτή δεν είναι παρά ο ίδιος ο ιστορικός κόλας. Η κοινωνία, ο πολιτισμός, η ανθρώπινη μοίρα, με λίγα λόγια, αυτός εδώ ο κόσμος. Ό,τι μπορεί να υποθεί για τις ιδέες και τις άσαρκες αφαιρέσεις, τα κούφια υψηλά, ισχύει κατεξοχήν και για την ίδια την τέχνη. Στην κρύπτη θα γράψει, όλες τις μοναξίες τις έζησα, ελπίζοντας και μη ελπίζοντας, όμως τη μοναξιά της τέχνης πώς να την αντέξω. Τη σκόνη πάνω στο βιβλίο, τα λόγια που σηκώνονται τις νύχτες σαν αγάλματα και ανάβουνε τα φώτα σαν διανές ψυχές και αρχίζουν να χτυπούν στους τοίχους το κεφάλι του σουβλιάζοντας, είναι μια κρίση δημιουργίας μόνο ή μήπως είναι το τέλος, η κατάρρευση της σκέψης, η ερημιά ανάμεσα σε ανεπανόρθωτα φθαρμένα σύμβολα και εικόνες που ηχούν σαν κούφιες προσωπίες. Είδαμε κιόλας την παλιά του αρχημαχία με την πίεση. Ο Λεοντάρης αρνείται να υποκαταστήσει την πίεση στη θέση της χαμένης ζωής και από αυτή την άποψη βρίσκεται στον αντίποδο της τάσης, ας πούμε του Καντιωτάκη. Το έσκατο και απελπισμένο διασφαλιστικό εγχείρημα μιας καταφυγής των ιδεών την πόλη, στην υψηλή τέχνη της πίεσεως και στα τελέσματα κατρικά της, του φαίνεται φτηνή παρηγοριά για τη συντριμμένη ζωή και κατά κάποιο τρόπο ανοησιά της. Στάση που κορυφώνεται στο υπερήφανο κρεσέντο στην ομίχλη του μεσημεριού, γιατί δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν καταδέχομαι όσα έζησα τώρα μονάχα ποιήσει. Με την ψυχοστασία του 1972 θα έλεγε κανείς ότι τελειώνει μια περίοδος του Δήμου Μαγκαντάρη και αρχίζει μια καινούργια. Πράγματι, στο μεταπολιτευτικό του έργο υπάρχουν ορισμένες ευδιάκριτες μετατοπίσεις προς έναν άχρονο υπαρξιακό πυρήνα και μαζί με αυτό προς την έσχατη ποιητική οριμότητα, η οποία παραδόξως συμπίπτει με μια δολοφονική χειρονομία απέναντι στην ίδια την ποιήση. Η έκλειψη του ιστορικού περιγύρου και η υπαρξιακή κατάδυση υποσημαίνεται μορφικά από την εμφάνιση εμβόλυμων παραθυμάτων από αρχαία και αργότερα βιβλικά κείμενα, παντού χωρίς εξήγηση ή παραπομπή, που λειτουργούν μέσα στο ποιητικό σώμα σαν μια ερμητική και δυσίωνη φυσική γλώσσα. Αυτό το κάλεσμα δεν έχει μιλιά και αυτό το γνέψιμο είναι δίχως κίνηση και το ξύπνημα δίχως άλεμα βλεφάρους στη στενή ημέρα. Ενήμα και ατεμφώνω δε της ή εγκαθάψε, λαούς δε λίθους επίησε κρονίων και τα μάτια μου τάρπαξαν και τάσαιναν στις κόνες, Ιούνιος θεριστής τα τρίκαλα και το κομμένο κεφάλι στην πλατεία εφώνησε τρεις νόλεν, 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 που είναι βεβαίως η αντιστροφή της λέξης μέλλον. Η τάση αυτή, ήδη εμφανώς ορατή εδώ στο μόνο για τις λύπεις, αποκορυφώνεται όπως αμέσως θα δούμε στο Ιδίαν Μιρά. Στο εκπεράτον που μεσολαβεί το 1986, όπως εύστοχα είπε σήμερα ο Ανδρέας Τελεζίνης, ο ποιητής σκηνοθετεί μια ρητορική δολοφονία, η οποία δεν είναι στην ουσία παρά μεταμφιεσμένη αυτοκτονία. Εκείνος που πεθαίνει, η παροδιακή φιγούρα του αγώνιου, δεν είναι παρά η ποιητική περσόνα του ίδιου του ποιητή. Και φτάνει τώρα ξαφνικά το μήνυμα, ο αγώνιος πεθαίνει. Να τον προφτάσω πρέπει να φτάσει. Το μήνυμα «Ο αγώνιος πεθαίνει» είναι αυτό που διατρέχει και συνέχεια τα 10 μέρη του ποίηματος, ενώ η εσωτερική του οικονομία ακολουθεί τη διαδρομή μιας αληθινής σαπανικής κατάβασης, μιας νέκειας, καθώς ο ποιητής είναι υποχρεωμένος να κατέβει στον Άδη για να συναντήσει το σκοτεινό του ύδωρο. Εκεί θα συναντήσει και θα συνομιλήσει με τα φαντάσματα της γλώσσας, της εικόνας, της γραφής και της σκέψης. Υπάρχει ακόμα και η τυπική φιγούρα του ψυχοπομπού, μεταμφιεσμένη σε σύγχρονο ταξιτζή. Καλέ μου ταξιτζή πειραματάρι, πώς θες να σε πληρώσω πέμπτο, με χρόνο ή με απόσταση. Μα αποκτά ένα ζωφερό μεταθανάτιο χρώμα, μοιάζει να διαδραματίζεται σε εκείνο το ενδιάμεσο της ζωής και του θανάτου,
που τόσο αγάπησαν οι θρησκείες και οι αρχαίοι επικοί, από τις ποικίλες αρχαϊκές βίβλους των νεκρών μέχρι τον Δάνειο. Αυτό, με όλο το υπερφυσικό ρήγος που μεταδίδει, φαίνεται σαν ένα καινούριο στοιχείο στην ποιήση του Κροτάκη. Στην ουσία όμως συνεχίζει και επεκτείνει την προβληματική του δύσκολου ή αδύνατου θανάτου, ένα μοτίβο που ήδη αντιχνεύσαμε στην καρδιά της ποιήσης. Εκείνο που συνιστά, όπως φαίνεται, και την ουσιώδη απάντησή του στον Κροτάκη. Ο θάνατος είναι ένα παρόν που διαρκεί. Το εφιαλτικό στις ζωφερές εικονογραφίες της κόλασης είναι ακριβώς η ατέρμονη επανάληψη του μαρτυρίου. Ο συντελεσμένος θάνατος θα ισοδυναμούσε με λύτρωση, αφού θα έβαζε τέλος την Οδύνη και θα έφερνε την ειρήνευση κάθε αγώνα και κάθε αγωνία. Όμως δεν είναι πια δυνατός. Η ζωή ξαναρχίζει διαρκώς σαν με τα θανάτια κατά δίκη. Και το ίδιο συμβαίνει με την πίεση που ο ένας σκοτώνεται και δεν. Αν το υπεράτον σκηνοθετεί όντως μια περίτεχνη ποιητική αυτοκτονία, πρέπει προπάντων να δούμε καθαρά ότι αυτή είναι μια αδύνατη πλέον. Και εσύ, αγώνιε, μη ζητάς να ζήσεις το θάνατό σου. Πίσω να γυρίσεις, να εκτίσεις ως το τέλος της ζωής σου. Το Αιγαία Μοιρά ξεκινάει απότομα με μια επιστροφή, την επιστροφή του Αβραάμ. Τι και αν φτάνουμε στην κορυφή της πίστης, την πίσω πλαγιά το επέκεινα ποτέ ποιος είναι. Ο άνεμος του σκότους μας γκρεμίζει πάλι πίσω, μας καταπίνει αυτό που και πριν ήμασταν, το τρόπαιο της πίστης μας, η χλέβη του κενού. Η επιστροφή, αυτό είναι το παράδομο, γιατί ο πηγεμός την έχει εντός του την επιστροφή. Και τώρα, κάνοντας αντίδρομο του πηγεμού την κίνηση, αγγίζοντας τα ίδια σου τα κύματα, πατώντας τα ίδια σου πατήματα, τι είναι αυτό και πώς αντέχει. Επιστροφή επιστροφής. Κατάρα στο σπόρο που γυρνάει στη γη. Κατάρα στο κύκλο τα γυρίσματα πανεγοκατεβαίνω. Ιδού εγώ ανέβηκα στη γη την υψηλή. Ιδού εγώ επιστρέφω από τη γη την υψηλή. Ιδού εγώ επιστρέφω. Εξέτησα το πάνω. Τι άλλο θέλετε από μένα. Κατάρα. Γιατί αυτή η επιστροφή δεν είναι νόστος, αλλά ακύρωση. Κορασμένος δαιμονικός κύκλος. Το όντως καινούριο εδώ είναι η βιβλική ατμόσφαιρα που χρωματίζει με μια καινούρια, ασύγκριτα βαθύτερη απόχρωση φρίκης, το μοτίβο αυτό που μας συνειδημώνει. Ο βιβλικός τόνος που σφραγίζει αυτή την τελευταία συλλογή του Βίνοντα Λεωνάριο δίνεται ήδη στον ίδιο της τρόπος. Η χρησμόδης φράση, η Γιάννη Μιράκη, θα μπορούσε να είναι ένα άλλο όνομα για την έρημη χώρα του Έλληνος, προέρχεται από τον Ιερεμία, ο οποίος αναθεματίζει εκείνον που βασίζεται στους συνανθρώπους του αντί στο Θεό με την πύρινη φράση «Επικατάρατος ο άνθρωπος, ως την ελπίδα έχει επάνθρωπον και στηρίζει σαν καταρχείον ως αυτού επ' αυτόν και από Κύριον αποστεί η καρδία αυτού. Και έστε ως η αγριονηρήκη εν διερήμου και κατασκηνώσει εν αλήμισκη εν διερήμου εν γη αμοιρά ή της ουκανική». Το κλειδί της ερμηνείας μας το δίνει ο ποιητής στο έμετρο ποίημα του τρίτου μέρους που έχει το γενικό τίτλο «Στιχομαντία». «Αγριομυρίκη εν διερήμο, επικατάρατος εν γη αλμυρά, έτσι το θέλεις και μη ρωτάς, και αν το ρεθλίγο με είναι που σ' αφήνω». Ο πρώτος στίχος δίνει και το νόημα της αναφοράς. Η εσκεμμένη παράβαση της εντολής του Ιερεμία, η αποφασισμένη του και πεισματική αιμονή να απλώσει το χέρι στο πλησίο και να στρέψει τα νότα στον Θεό. Ωστόσο και αυτή η προμηθελική ανυπακοή αδειάζει αμέσως από κάθε ηρωικό περιεχόμενο, αφού στο τέλος και αυτή ακόμη ξαστοχεί. Η ματέρωση που του επιφυλάσσει με τη σειρά του άνθρωπος καθιστά και τούτη την έσχατη ύβρη δίχως αυτής. Υπερφυσικό και φυσικό συνομωτούν εναντίον του. Συμφωνικό σκοτάδι αστράψαν τα πελέκια. Το χέρι που άπλωσαν το τσάκισαν. Το χέρι που μου άπλωσαν το τσάκισαν. Η μέρα ανθρώπου, η μέρα θλίψεως. Η μέρα ανήμερη και άλλο δεν είμαι παρά κατάρα και βλαστήμια, καθώς επάνω μου ξεσπάει η μοχθηρία του ουρανού και του πλησίου μημάνια. Στο προτελευταίο ποίημα της πρώτης ενότητας, που Σάμακε, περιγράφεται ένα ακόμα βιβλικό επεισόδιο με σαφείς αυτοβιογραφικές νύχτες.
Άντιδρο νεφος με έπαιρνε τα αεράκι, λευκές ενθύμησες έτρεμε στους κροτάφους και στους ώμους, γύρω ψήφου. Σκιές ανάλαφες και τυφερά στενάγματα. Τίποτα το αισθητό δεν βάλε, όχι πια αγγίγματα ούτε λόγια. Οι σκιές τους μόνο θλιμμένες με ανακολουθούν και στα γυμνά μου πόδια οι δρόσους των νερών που εξήντρανα κλεισμένοι. Με την αλαζονία της σιγουριάς και την αποτυχία μου, μάθηνε και παζάρευα ο χάρος. Του πρότεινα 50 και το δέχτηκε. Του πρότεινα 40 και το δέχτηκε. Μετά 30, 20, 10 και το δέχτηκε. Που μη απολέσω ένα και το 10. Ύστερα με χτυθήκαμε, δεν φτάσαμε ποτέ τους 10. Είναι βέβαια το επεισόδιο της καταστροφής των Σοδόμων από τη γέννηση. Είναι η πορεία του ποιητή και των αγαπημένων του προς τον προδιαγεγραμμένο χαμό που η μοχθηρία των ουρανών θέλησε, μία από τις κύριες αφηγηματικές γραμμές όλου του έργου. Το νήμα αυτής της αφήγησης ξαναπιάνεται διαρκώς σε διάφορα σημεία, όπως το οδόσιμο κινδύνου, που εκτός των άλλων αξιοποιεί μια εντυπωσιακή ομιλική παραλληλία, το σύμπαν άμμων, με την ευρηματική καταληκτήρια αναφορά. Και να με τώρα μόνο εγώ να ξέρω ποια νιώτη τρέχοντας εδώ να παραβγεί το τέλος της συγκρούστηκε με τη ζωή που ερχόταν αντίθετα. Και τέλος, στο συντονιστικό νεκρό της οθόνης, ένα αριστούργημα αφηγηματικής κατασκευής, τυπικό της τέχνης του Λιοντάρη, όπου κάτω από μια παροδιακή χρήση του αστυνομικού ύφους κρύβεται μία ακόμα νέκεια, μια σαμανική κατάβαση όπως εκείνη του Εκπεράτων, σε διαφορετικό όμως τονικό πλευρί. Είναι το ποίημα με το οποίο άρχισε ο Βασίλης και από το οποίο προέρχεται το πόλεμο. Αν η ίδια είναι φανερή, όπως είπα, μια βασική αφηγηματική γραμμή, ένα από τα νοηματικά κέρδη, θα μπορούσαμε να πούμε καλύτερα, του όλου έργου, ένα δεύτερο θα αποκαλυφθεί με την αποκρυπτογράφηση του ενηγματικού τοπονημίου Άμαγκερ. Και αυτό που αποκαλύπτεται εδώ είναι μία ακόμη φορά η καταδίκη της ποίησης ή μάλλον ο επομισμός της σαν κατάρα, σαν βάρος ασήκωτο και φορτίο ατελέσπορο, όπως και πάλι ζωντανεύει στο νεκρό της οθόνης. Ολόκληρο το απόσπασμα που μας δίνει το κλειδί λέει: «Στα αλήθεια είναι άραγε καλύτερα, χειροβοσκός πέρα στο Άμαγκερ και μικρομαγαζάτορα στις λίμνες στο νησί, ή μήπως μας έπαιξε και εδώ παιχνίδι άτιμο η ποίηση και μας έριξε βορρά των χείρων και των κουνουπιών, βορρά αυτή τη στιγμή πάλι». Το χωρίο που υπονίσονται παραπάνω στη στίχη ανήκει στο Σέρεν Κίρκυβο, ο οποίος με το ψευδόνιμο Ιωάννης Ντεσιλέντιο γράφει κάπου: «Ιδού λοιπόν καλύτερα να είμαι χειροβοσκός πέρα στο Αμαγκέμπρο και να με κατανοούν τα γουρούνια παρά να είμαι ποιητής και να με τυραννούν οι κριτικοί». Αμαγκέμπρο είναι το όνομα ενός γεφυριού που εκεί κοντά ήταν ένα χειροστάσιο, πράγμα που ο Δήρο Λεοντάρης συνδέει με ένα άλλο θυμισμένο ομηρικό αυτή τη φορά χειροστάσιο, τα σύμπαντα. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ποιητής κάνει μία του ουρανού στο χαστί και είναι πιθανόν ο δρόμος του προς τη Βίβλο, από τον οποίο τον ενδιαφέρει προφανώς μόνο το επαρξιακό κλίμα, όχι ο μύθος, να έχει ανοιχτεί ειδικά μέσα από τον κύκλο. Εδώ υπάρχει όμως και μια δεύτερη αναφορά που δεν είναι άλλη από το νησί στη λίμνη του Έσβα Πάμου, με το ίδιο ακριβώς νόημα. Την αποποίηση αυτού του καταραμένου επαγγέλματος του ποιητή. Το ποίημα, εν πάση περιπτώσει, είναι με μια απροσδόκητη εκ νέου στροφή στην ομιλική χρησμοδοσία από την 400η Ραψοδία, όπου η Κίρκη προλέγει την περιπέτεια του Οδυσσέα με τις Ειρήνες, την οποία ο ποιητής πλέκει αριστοτεχνικά με την κυρκεγοριανή τραγική υπαρξιακή ατμόσφαιρα. Άμαγκερ, σύμβολα, ουτοπίες, σωτήριες, χαμούνια, κρογιάλια, δίχως θάλασσα, πολίσταν θεός θεόφυνθης, ανδρών πυθωμένων, περίδερη μνήμη μύθουση και στον κατάξερο ουρανό κροψιά, η μνήμη γαλήνη. Σε αυτό και την τελευταία συλλογή, ωστόσο ο Βίρον Λεοντάρης είναι αποφασισμένος να πάει πολύ μακριά. Ολόκληρο το έργο, όπως ήδη έδειξα, αποπνέει μια μεταφυσική του χαμού. Η ιεροπρέπεια του λόγου και των παραθεμάτων έχουν τη χρήση ακριβώς να καθιστούν μοιραίο και αμετάκλητο το αίσθημα της φρίκης. Ακριβώς για να γίνει η φρίκη ανίποτη και αβάσταχτη,
πρέπει να παραβιαστούν τα ίδια τα όρια του φυσικού. Κάθε αγωνία, κάθε μαρτύριο, οσοδήποτε θλιπτό, έχει ένα φυσικό όριο. Το θάνατο, ο οποίος το καταπάβει και επαναφέρει το ίδιο στην ανάπαυση και στην ανοίγμα. Αυτός είναι ο τόπος που στάθηκε ένας ποιητής, ο Καλλιωτάκης, ο κρυφός συνομιλητής του Βίου Ναγκαρτάκη. Θυμίζω τους στίχους του Καλλιωτάκη. Φύγε η ψυχή μου, νοσταλγή, την άπειρη γαλήνη. Ταράζει και η ανάσα σου τα μαύρα της κυγός νερά που με πηγαίνουν όπως είμαι ένα βαγός εκεί στην πόλη του Ιδέ, στην απεναντωσή. Εδώ το κάλεσμα της ζωής έχει γίνει πλέον αβάσταχνη ευθύνη και η ψυχή που μιλάει το ξορκίζει γιατί έχει αμετάκλητα στρέψει την πλώρη προς τον θάνατο. Ο θάνατος όμως διατηρεί ακόμα κάτι το λυτρωτικό, εκείνη την υπόσχεση ευτυχίας που η ίδια η ζωή πλανήθηκε, την άπειρη γαλήνη που είναι το ψυχικό ισοδύναμο της ευτυχίας. Απέναντι σε αυτό τον υπαρξιακό τόπο που εκλαμβάνεται κατά κάποιο τρόπο ως αφετηρία τούτης της ποιήσης, ο Βίρονας Λεοντάρης θέλει να πει κάτι ακόμη πιο εφιαλτικό και ανήκει. Ότι υπάρχει ακόμη πιο πέρα τόπος να φτάσει η φρίκη και η απόγνωση, ότι υπάρχει μια θέση από την οποία ούτε ο ίδιος ο θάνατος ως λύτρης ο Νίτσε το έχει γνωρίσει αυτό ως αιώνια επιστροφή. Η χριστιανική φαντασία στις πιο ζωφερές στιγμές της ως κόλαση και αιώνια καταδίκη της αμαρτωλής ψυχής. Ο Αισχύλος το αποτύπωσε στο αιωνίως ανακυκλούμενο μαρτύριο του Προμηθέα που ένα αρπακτικό του ξεσχίζει τα σπλάχνα τα οποία ξαναγίνονται μόνο και μόνο για να τα ξαναξεσχίζει ξανά και ξανά. Αυτό το χωρίς τέλος είναι η έσχατη αποτύπωση της φρίκης, η δαιμονική διάρρηξη των ωραίων του φυσικού. Γι' αυτό ακριβώς το ακραίο βίωμα της χωρίς τέλος φρίκης πασχίζει να μιλήσει ο Βίρονας Λεοντάρης, που μοιάζει με την εκδίκηση του μεταφυσικού πάνω στο ίδιο το φυσικό. Γιατί το μεταφυσικό, η υποστασιοποιημένη αφαίρεση την οποία δικαίως περιφρονούσε, δεν είναι εντέλεγος ύπαρξη. Υπάρχει με κάποιον τρόπο, κάποιον ειδικό τρόπο, όπως το βαμπύρ που τρέφεται από το αίμα του ζωντανού και εκδικείται. Έτσι, στο δεύτερο μέρος του εισάγει και πάλι το βίος, το μοτίβο του αδύνατου θανάτου. Αλλιώς θα ρούσαμε το τέλος, σκοπός που επικυρώνεται ή το ίδιο ματαιώνεται, σκορπιός που μπήγει το κεντρί του στο κεφάλι του. Δεν είχαν υποψιαστεί τη φρίκη μια συνέχεια. Πώς γίνεται να έχει συνέχεια το τέλος? Αλλά κατά πως φαίνεται, το τέλος έχει μόνο αρχή και πώς να το περάσουμε, μην φτάνοντας ποτέ και πουθενά. Και πιο κάτω, έναν ολόκληρο θάνατο, πώς θα το περάσουμε. Το μοτίβο είναι βέβαια γνωστό από παλιά, συνιστά μια από τις σταθερότερες αιμονές της ποιήσης του Λεοντάρη. Εκείνο που είναι καινούριο εδώ, είναι ότι δεν αρκείται πλέον στη ρηματική δήλωση, αλλά προσφέρει σε μια εξ ολοκλήρου δαιμονική εικονοποιία για να το περιγράψει. Δείτε για παράδειγμα τους παρακάτω ανατριχιαστικούς τοίχους από τη Στιχομάνη. Κοντά 4 χρόνια που είχαμε χαθεί και να τώρα η πρόσκλησή της αναπάντηχε, όπως όλα τα λόκοτα φερσήματά της από τότε που ξέκοψε από εμάς μια άλλα μυστήρια στέκια και άρχισε να στέλνει γράμματα στον πεθαμένο. Έφεξαν οι δικοί του και τις μήνυσαν να σταματήσει αυτό το ανήκος του και εκείνη τους απάντησε με ένα στεγνό καλά και τα ταπειδομούσε πια από τότε στη δική της διάσταση. Το μέλλον των νεκρών μπορώ να λέω, η ζωντανή δεν έχουν μέλλον, μόνο μια ακολουθία πολιτικήμενα, υπόμενα όχι μελούμενα. Αλλά ποιο μίασμα ανεξιλέω το σέρνεται και σας έρνει και σκότος σιωπής απλώνει μέσα. Και τότε κοιταχτήκαμε με στους τυφλούς καθρέφτες και νιώσαμε κι εμείς κι αυτοί τον μοιρασμένο. Δεν είμαστε ψυχές, είμαστε σώματα. Άχου, δεν είστε πεθαμένοι, έσκουψε, δεν είστε πεθαμένοι. Κι άρχισε να φρίζει, να χτυπιέται, να ξεσκίζει τα γραφτά μας και η νύχτα γέμισε σπασμένα νύχια. Εδώ φτάσαμε λοιπόν στη σκοτεινή καρδιά του πνεύματος. Ο τρόμος της τυχομάτισσας, όταν συνειδητοποιεί ότι δεν έχει να κάνει με πεθαμένους, δεν είναι μια κεντρική παραδοξολογία, γιατί αυτό δεν σημαίνει καθόλου πως έχει να κάνει με πεθαμένους.
Η φρικτή της ανακάλυψης βρίσκεται στο ότι έχει μπροστά της κάποιου είδους βαμπύρου, ζωντανούς νεκρούς που αρνούνται να πεθάνουν. Η κρίσιμη μαρτυρία του καθρέφτη δεν είναι εδώ χωρίς σημασία. Θυμόμαστε από το περίφημο μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ ότι ο κόμις Ντράκουλα, ιδεοτυπική φιγούρα του βαμπύρου στην αγγλική λογοτεχνία, δεν είχε είδωλο στον καθρέφτη. Το μίασμα που σέρνουν εδώ οι νεκροζώντα ενήρωες φαντάσματα είναι ακριβώς η απώλεια του θανάτου. Η απώλεια η οποία έχει μία και μόνο σημασία, τη βαμπυρική εξουσία του νεκρού πάνω στο ζωντανό. Ανέφερα ήδη τον Μπραμ Στόκερ και ένα μοτίβο με το οποίο μας έχει εξοικειώσει σήμερα η εξυπηρεσιαστική λογοτεχνία, ο κινηματογράφος και η λαϊκή παραφιλολογία και είναι η ιστορηματική φιγούρα του Βρικόλακα. Αν σε αυτές τις σημασμένες εικόνες συνυπολογίσουμε την ιδέα του Νίτσε για την αιώνια επιστροφή που ήδη ανέφερα, με όλες τις σύγχρονες εμφανίσεις της, από τον Τελέζ και τον Περιντάμ, τον Βασόφσκι, όπως και τις παράπλευρες λογοτεχνικές κινηματογραφικές φιγούρες του Φρανκενστάιν και της γυναίκας Βαμπύρ, θα πρέπει ενδεχομένως να σκεφτούμε ότι έχουμε να κάνουμε με μία από τις πιο ισχυρές φαντασιώσεις μιας ολόκληρης εποχής, που είναι βεβαίως η εποχή του ανεπτυγμένου καπιταλισμού. Η βασική εικόνα σε όλες αυτές τις παρακάσεις συνίσταται στη φρίκη μιας διαδικασίας που απεδαφικοποιείται μια ορισμένη στιγμή της εκδήλωσής της και ως εκ τούτου αρχίζει δυνεκώς ασταμάτητα στο ίδιο σημείο. Είναι κάποιο πράγματος που ενώ κανονικά είναι νεκρό, συνεχίζει να ζει παραφύσει μια ιδιαίτερη διαστραμμένη ζωή, ακριβώς ως νεκρό, η οποία διονύζεται χάρη στη δυνατότητά του να κομιζά ακατάπαυστα την ρυκμάδα του ζωντανού. Και καμία συλλογική φαντασίωση δεν είναι τυχαία. Η αποχρώση της χαράς, της σωλήνης, της αποστροφής ή της φρίκης και η ποικιλομορφία εν γέννη της ανθρώπινης εμπειρίας έχουν τεράστια πάντα. Πάντα όμως μέσα στους καθορισμένους ιστορικοκοινωνικούς ορίζοντες όπου αναπόδοστα κατοικεί ο άνθρωπος, οι βασικοί άξονες που ορίζουν τη δομή της, πιστεύω, έχουν ένα αντικειμενικό σύστοιχο, τους τρόπους με τους οποίους είναι οργανωμένη η ίδια η κοινωνία, που έχει πάντα την ιδιότητα να αφήνει το αποτύπωμά της σαν πύρινη σφραγίδα στην ατομική ψυχή. Και το αρχέτυπο της εικόνας του βαμπύρ, του νεκρού που κυριαρχεί πάνω στο ζωντανό, που ζει παρασιτικά εις βάρος του, διονύζοντας τη φασματική του ύπαρξη, απομιζώντας τη ζωτικότητα εκείνου, είναι ακριβώς και σε τελευταία ανάλυση η σχέση του κεφαλαίου ως υποστασιοποιημένης αφαίρεσης προς τη ζωντανή ανθρώπινη εργασία. Η θεμελιώδη σχέση δηλαδή, βάσει της οποίας είναι οργανωμένος ο οικείος τύπος κοινωνίας. Αυτό που οι ποιητές μας λένε και λίγοι το έκαναν με πιο ανατοχιστικό τρόπο και χωρίς καθόλου φαντασμαγορία από τους οποίους είναι η αγωνιώδης προειδοποίηση, ζούμε σε έναν κόσμο Βρικολάκων, ζούμε σε μια βαμπυρική κοινωνία. Στο παραπάνω απόσπασμα της στιχομάδης σας, ακούσαμε το στίχο «Δεν είμαστε ψυχές, είμαστε σώματα». Πώς να το καταλάβουμε αυτό? Αν από την εποχή του Πλάτωνα, στην παράδοση ενός ολόκληρου πολιτισμού, η σχέση του σώματος με την ψυχή έχει λειτουργήσει ως μεταφορά της σχέσης μορφής προς περιεχόμενος, τότε το νόημα γίνεται αμέσως εμφανές στο πνεύμα όλων των παραπάνω. Είμαστε καθαρές μορφές δίχως περιεχόμενο, είμαστε δηλαδή υποστασιοποιημένες αφαιρέσεις και να σημαίνοντα. Με άλλα λόγια, βαμπύρ, ζωντανή νεκρή. Το άλλο εδώ δεν είναι η ψυχή, η οποία εννοείται μάλλον ως αυτό και συγκεκριμένο βίωμα, αλλά το υποτιθέμενο σώμα ως μορφή μορφής, ως κενό σημαίνοντα. Ο Δήμος Λεοντάρης θα προχωρήσει στη διερεύνηση της παραπάνω εκλογής της κόλασης, καταγγέλλοντας πλέον το ίδιο του το μέσο, τη γλώσσα. Τα ονόματά μας που και που μας βλέπουν στον ιερό τους, ψυχές περιπλανόμενες, δυστυχισμένες, χαμένες σημασίες που τις αποζητούν ακόμα. Για μια στιγμή θα αρούν πως μας αγγίζουν, κέντρωμα ξυπνούν και ανάβουν τα παγωμένα φώτα και αρχίζουν από μόνα τους να γράφονται και να φωνάζονται, να νιώσουν έτσι πως υπάρχουν. Τα ενώματα, τα ονόματα, εδώ συμπεριφέρονται όπως το μυθικό τέρας του Δόκτωρα Φράγκενστάιν που αρματίστηκε η Μέρι Σέλλι, το τεχνητό δημιούργημα που αποκτά δική του ζωή
ξεφεύγοντας από το εργαστήριο του δημιουργού του και σκορπίζει τον τρόμο και την ερήμο. Δεν θα βρούμε ίσως ισχυρότερη μεταφορά για την ιδιάζουσα φύση του σύγχρονου πολιτισμού. Το ίδιο το όργανο της ποίησης, η γλώσσα, οι έννοιες, τα σημαίνοντα έχουν γίνει μυθικά τέρατα που κατασπαράζουν τη ψυχή σε αυτή την κατάβασή της στο βασίλειο του μικρό, που είναι το σύγχρονο κοινωνικό τοπίο. Ο Βίλο Λεοντάρης κλείνει του την τελευταία του συλλογή με την ακόλουθη εφηρετική εικόνα. Τι χτίζεται φόνο σε ο γέρο ξαναγό, τυψώνοντα αλόφωνα τα χέρια, κουτσοφτερακίζοντα ανάμεσα στα ερήπια τη γραφή. Προ τι ήρθε ώρα την αίλη, τα σπηλεμένα ποίηματα, τα θαυμαστά μεγάλα έργα. Το ερήπιο είναι το αρχέτυπο, οι μορφές επινοήσεις. Νεκρέ η πιστυχομάνησα, δύσκολο θάνατο έχεις να διαβείς. Από το βασίλειο της μνήμης φεύγοντας, μακριά θα πορευτείς περιπλανόμενος, γυρεύοντας το τι. Βλέπω στις ερημιές να σου χυμούν ρεκάζοντας, τέρατα απαντήσεις να σου κατασπαράξουν το ένιγμα. Ώσπου να φτάσεις κάποτε στη χώρα που την κατοικούν οι αντιλέξεις, τόσο πυκνές που έλθουν πίσω και ρουφά το νόημά τους. Καμία απολύτως μαρτυρία δεν έχουμε για αυτές και δεν αρκεί να ονοματίσεις κάτι για να εντάξει. Στην τελευταία του αυτή συλλογή, ο Λίνο Λεοντάρης ζωγράφησε με αληθινό αίμα μια εικόνα της κόλλας που όνειρά της δεν συναντάμε πουθενά στην μεταπολεμική ελληνική ποίηση και πιθανόν ούτε σε ολόκληρη την ελληνική ζωγραφία. Από αυτή την άποψη προχώρησε στην απελπισία κατά ένα τρομακτικό βήμα πέρα από εκεί που είχε ήδη σταθεί στη δεκαετία 20 του καλοκαιριού. Παρ' όλα αυτά, στο ίδιο αυτό έργο λέγεται και κάτι άλλο. Κάτι που αν διαβαστεί σωστά μοιάζει να υποδεικνύει ένα τελευταίο δυνατό μέσα στην έσχατη φρίκη σημείο μάχης. Στη σελίδα 57, αρχή της τελευταίας ενότητας των μεθύσεων των νεκρών, συναντάμε μια παράδοξη εικόνα. Κλειστό είναι το ανοιχτό βιβλίο που κρατάς, αλλιώς θα ανοίξεις. Όπως ανοίγεις φαλιστή δίθυνη πόρτα, από τη μέση. Στο στάγωμά τους θα χωρίσουν τα θύλα και με τις έξω άκρες τους τα δάχτυλά σου τρίζοντας, αργά σας ερεζένες στα περιστραφώ. Και τότε είναι που θα διαβάσεις το κενό, γιατί ποιο άλλο είναι το κενό. Έτσι και όταν ανοίγω την ψυχή μου, για το κενό του ανοίγματος και μόνο. Όλα τα άλλα είναι μπροστά, σαν ανοιχτό νομίζω. Τι είπε άλλο εδώ ο ποιητής, σε αυτό το παραπατσοβενικό ποίημα, που σοφά έκρυψε όχι στο τέλος, αλλά στη μέση του βιβλίου του. Αν διαβάζουμε σωστά, μας υποδεικνύει ένα μυστικό κενό που μέσα του μπορεί ακόμα το νόημα να κρύβεται. Άρα υπάρχει ακόμα το νόημα, άρα δεν έχουν ακόμη καθεί όλα. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει εδώ μια συνειδητή πρόθεση εκ μέρους του που αντιστρατεύεται την ίδια με την απελπισία. Η γλώσσα αυτός από την οποία μιλά, μολονότι χαραγμένη από μαρτυρικές σουλές, σχεδόν από μόνη της, σχεδόν μυστικά, μαρτυρεί ότι ο αγώνας για το νόημα έχει ακόμα έναν έσχατο σκόπο.